Ήταν πολύ φυσιολογική η εξέλιξη αυτή με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι οι καριώτες έπρεπε να πάρουν μια θέση. Τουλάχιστον ορισμένοι από τους κατοίκους, σύμφωνα με την άποψή τους, όθελαν να πάρουν μια θέση σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιώργο, μισό λεπτό, Γιώργο, να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί διαμαρτυρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι χτες. Δεν τους βάρεσε ο ήλιος, δεν πάθαν ηλίαση ξαφνικά, έτσι. Όχι, είναι αποτέλεσμα, τουλάχιστον όπως οι ίδιοι τονίζουν και στα κείμενά τους και στα λογιώματά τους, είναι το αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών τα τελευταία χρόνια που έχουν οδηγήσει στην Ελλάδα αλλά και την Ιγαρία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την περίοδο. Και προφανώς και για τα επόμενα χρόνια. Και το θέμα που τονίστηκε πάρα πολύ και από, και από τα πανό τα οποία αναρτήθηκαν είναι από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και αναφέρονται στα θέματα υγείας αλλά και της παιδείας. Και βέβαια, όχι άλλο ένα πανό που υπήρχε, όχι το ξεπούλημα της χώρας. Αυτά ακριβώς και με συνθήματα μετέφεραν. Κυρίως προς τους κυβερνητικούς εκπροσώπους κατά την χθεσινή 29η επέτειο εορτασμού της επέτειου από την απελευθέρωση της Ικαρίας. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η υποψήφια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, γιατί γιουχαίστηκε τόσο? Τι να σας πω, δεν είχα μετρηθεί για να δώσω πιο γιουχάρισμα υπήρξε περισσότερη ένταση. Έτσι, πάντως είχαμε έτσι και λίγο μπερδέματα χθες κατά την τελετή. Δηλαδή, τι εννοείς? Κάποια στεφάνια δεν κατατέθηκαν. Υπήρξε εδώ και η κυρία Ρόδη Κράτσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ούτε ίδια κατέθεσε το στεφάνι που είχε. Που την Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τώρα, υπήρχε μια μικρή αναστάτωση, δημιουργήθηκε μια μικρή αναστάτωση αν θέλεις και με αυτές τις παρεμβάσεις. Το γεύμα αν θέλεις που ακολουθεί συνήθως μετά από τέτοιες εκδηλώσεις, μετά από αυτή την εκδήλωση συγκεκριμένα, δεν έγινε. Οι επίσημοι καλεσμένοι αυκέστηκαν στον καφέ και μετά σε μια σύσκεψη που υπήρχε στο παλαιό Δημαρχείο.